να κρατηθεί με τα νύχια και τα δόντια. Νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη αρμονίας μεταξύ την Λαϊκή Βούληση και αυτή την κυβέρνηση. Αλλά το πιο αισιόδοξο για τον κόσμο για να κρατήσει μια αισιοδοξία από αυτό το πρόγραμμα είναι ότι κάτι αλλάζει. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο που είναι πρώτα οι πιστωτές, μετά όλα τα άλλα συμβόλαια για τους ασθενείς, για τους φτωχούς, αυτό βλέπεις μια Ευρώπη και από δεξιά και από αριστερά αμφισβητείται. Και είναι τώρα καλό ο είναι αυτό που λέτε, ότι από όλους συνολικά και ο κόσμος νομίζω σιγά σιγά δεν απειλείται. Αυτό που χαροποιεί εμένα είναι ότι κάντε αυτό ή θα φύγετε από το ευρώ. Αυτό που κάντε λέτε ότι για τα από όλους έχει αρχίσει... Δεν τσιπάει ο κόσμος πια. Ο κόσμος θέλει να δει μια Ευρώπη... Από δεξιά και αριστερά λέτε. Βεβαίως. Ένας κόσμος αμφισβητεί ότι υπάρχει μόνο μια διέξοδο. Ότι υπάρχει μόνο μια λύση για όλα τα προβλήματα. Να μιλάμε για την Ευρώπη των ανθρώπων και όχι των αριθμών. Για την Ευρώπη των ανθρώπων και όχι των αριθμών. Και νομίζω αυτό είναι πιο κοντά από ποτέ. Και... αν δεν είναι, θα διαλυθεί. Μάλιστα. Και θα διαλυθεί η Ευρώπη όχι επειδή υπάρχουν αριστερές ιδέες, αλλά υπάρχουν οι ιδέες αυτές που μας κυβερνάνε τα τελευταία 20 χρόνια. Από αυτό κινδυνεύει. Η κίνηση των ψηφοφόρων στην Ευρώπη γενικά ήταν προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά? Στο νότο ήταν προς τα αριστερά. Στο βορρά ήταν προς τα δεξιά. Μα το είπα και εγώ. Αλλά η Γαλλία νότος είναι. Εντάξει. Η Γαλλία είναι επίτιμος. Όταν λέμε στο νότο, σύνολο είναι προς τα δεξιά. Αλλά ότι αυτή η Ευρώπη δεν προχωρά και ότι κάποιοι σαν εσάς, κύριε Ντόλιο, πρέπει να αποφασίσουν για να σώσουμε αυτή την Ευρώπη, θα πάμε αριστερά ή δεξιά. Όπως και στην Ελλάδα έχουμε προς την ακροδεξιά. Σκέφτομαι εάν το περιβάλλον γίνεται ευκολότερο ή δυσκολότερο.